Ένα κερί θα πρέπει να ανάψετε στην Παναγία. Λαμπάδα. Λαμπάδα. Τίποτα άλλο. Συναισθηματικά φορτισμένος ο κύριος Γιώργος Ραπτάκης δηλώνει ότι αισθάνεται πως ζει από θαύμα, καθώς οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι που κοιμόταν με τη σύζυγό του και λίγο έλειψε να μην προλάβουν να βγουν ζωντανοί από την κόλαση φωτιάς. Οι πυκνοί καπνοί ξύπνησαν τον 61χρονο άνδρα, ο οποίος αντίκρισε μια εφιαλτική εικόνα και έζησε ακόμη πιο εφιαλτικές στιγμές. Ήταν μια παραπέντε. Κάποια στιγμή αρισόμαστε, κρουβόμαστε λίγο. Και σηκώθηκα και πήγα και είδα ότι είχε ανάψει, πάρει φωτιά η κουζίνα. Και άρχισα και εγώ και έτρεχα πάνω κάτω πανικόβητος. Η γυναίκα, επειδή δεν έχει προβλήματα αναπνευστικά, την έβγαλα αμέσως έξω. Όπως εκτιμά ο κύριος Ραπτάκης, η φωτιά ξέσπασε λόγω βραχυκυκλώματος στην κουζίνα και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Με νερό προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες, ενώ στη μάχη με τη φωτιά ρίχτηκαν 6 πυροσβέστες που έσπευσαν με 2 οχήματα στο φλεγόμενο σπίτι στην περιοχή των Δειλινών. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι, διαπιστώνοντας τι είχε συμβεί, ενώ ορατός ήταν ο κίνδυνος να εξαπλωθεί η φωτιά και σε παρακείμενα σπίτια. Ευτυχώς που κατέβηκε κάτω. Σώθηκε από θαύμα, έτσι. Ναι. Ήταν οι φλόγοι βγαίνουν έξω από την κουζίνα. Εντάξει, ευτυχώς, τη γείτονιση. Σηκώθηκε στο πόδι η γειτονιά. Ναι, σηκώθηκαμε όλοι. Εντάξει, πάλι καλά. Ευτυχώς, είπαν και τα παιδιά από κάτω, τα μωρά. Εγώ βέβαια κάθισα και πήγαμε τον κουβά από τον μπάνιο και κουβάλαγα νερό και έσβηλα. Πήραμε την πυροσβεστική, ήρθε δε άμεσα. Με βγάλανε έξω, με κατεβάσανε εδώ κάτω. Ακολούθησε μία ακόμα περιπέτεια, καθώς ο 61χρονος άνδρας που αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστική δυσχέρεια. Και μετά με πήραν και με πήγανε στο νοσοκομείο, διότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Αυτά γίνανε, μετά σήμερα το πρωί που ανέβηκα πάνω, είδα την καταστροφή που έγινε. Πολλά σημεία του σπιτιού μετατράπηκαν σε στάχτη, έντονη είναι η μυρωδιά του καπνού και πολλά έπιπλα και ρούχα έχουν καταστραφεί. Το σπίτι έχει υποστεί τεράστια ζημιά και αυτή τη στιγμή είναι μη κατοικήσιμο, αλλά όπως σημειώνει ο 61χρονος πατέρας τριών παιδιών, πάνω απ' όλα αξία έχει η ανθρώπινη ζωή, καθώς ο ίδιος και η σύζυγός του γλίτωσαν στο παραπέντε. Αν δεν είχατε ξυπνήσει εγκαίρως, θα μέναμε στο κρεβάτι. Θα πεθαίναμε και οι δύο. Διότι ο καπνός είχε κατέβει τόσο χαμηλά που έσκυβα για να περάσω, για να πάω να ρίξω. Έβλεπα τη φλόγα μονάχα και πήγαινε και πετούσα με τον κουβά νερό. Ευτυχώς ωστόσο το ζεύγος είναι σώο και αυλαβές και καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές στο σπίτι.